Ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που στέλνει ο συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης της περιφέρειας Ηπείρου, ο Απόστολος Οικονόμου, με έγγραφό του προς τους Δήμους Ιγουμενίτσας, Πάργας και Πρέβεζας, τις αστυνομικές διευθύνσεις Πρέβεζας και Θεσπρωτείας, τις κτηματικές υπηρεσίες Πρέβεζας και Θεσπρωτείας. Το μήνυμα κοινό. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους. Πράξτε τα δέοντα. Ο κύριος Οικονόμου ξεκαθαρίζει την υποχρέωση των φορέων για τη σωστή εφαρμογή του νόμου, για την ακόλουτη πρόσβαση των πολιτών προς τις παραλίες και την ανεμπόδιστη χρήση τους. Εν όψει, όπως είπε, του θέρους και των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται σε σχέση με τη σωστή χρήση των παραλίων, τους υπενθυμίζει πως σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, όλες οι παραλίες και οι γυαλοί είναι κοινόχρηστα αγαθά και ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Κατά χρήση δε σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της ακόλουτης πρόσβασης προς αυτές και της ανεμπόδιστης χρήσης τους. Οι παραθαλάσσιοι δήμοι της χώρας, που είναι αρμόδιοι για τη μίσθωση των παραλίων, είναι και υπεύθυνοι, όπως λέει ο κύριος Οικονόμου, για τη διαφύλαξη του συνταγματικά κατοχυρωμένου κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, που πρέπει να προστατεύεται ως υπέρτερο όλων αγαθό. Ξαναγράφω στην ανακοίνωση αυτά τα οποία λέω εδώ και χρόνια. Οι παραλίες και οι αγρογελές ανήκουν στο δημόσιο, κατά ιδιοκτησία και κατά χρήση σε όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν οι πολίτες πρέπει να κάνουν ακόλουτη χρήση αυτών των παραλιών, αυτών των ακρογιαλιών, από τις οποίες έχει και πολλές η χώρα μας. Όταν λέμε ακόλουτη χρήση, εννοούμε καμία περίφραξη, ελεύθερη πρόσβαση και κυρίως ελεύθερη χώρη όταν κάποια κομμάτια από τις παραλίες μισθώνονται. Άρα, κύριε Οικονόμου, σε απλά ελληνικά, ο πολίτης πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να κάνει οπουδήποτε θέλει το μπάνιο. Όπως διαχειρίζεται τις πλατείες, τους δρόμους, είναι κοινόχρηστο αγαθό, το λέει. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι παραλίες είναι δικές μας, να το πω με πιο απλό τρόπο. Το πρόβλημα έγινε στην εφαρμογή του νόμου, κύριε Οικονόμου, για το οποίο πολλές φορές έχετε μιλήσει. Έχετε τραβήξει αυτή, να το πω πιο απλά λαϊκά, ζητώντας να γίνει εφαρμογή της νομοθεσίας. Τίποτα δεν ζητάω. Αν είχα εκτελεστικές αρμοδιότητες, θα το είχα λύσει εγώ το πρόβλημα. Αλλά δεν έχω. Και καλώς δεν έχω. Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητα μου. Εγώ δίνω συμβουλές. Και αυτή τη στιγμή δίνω μία συμβουλή. Οι παραλίες είναι δικές μας. Τα εντεταλμένα όργανα, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λιμενικό, είτε τίποτε, οφείλουν να τις έχουν ελεύθερες. Όπως πρέπει να έχουν ελεύθερη και την πλατεία εδώ πέρα δίπλα στην πόλη μας. Την παιδική χαρά είναι κοινόχρηστα αγαθά. Είναι δικά μας. Κατά χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν κρούσματα αυθαιρεσίας από διαφόρους επιχειρηματίες, κύριε Οικονόμου, οι οποίοι λιμένονται κάποια κομμάτια, θα λέγαμε εκεί. Τι πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει και γιατί διελύνεται το πρόβλημα αυτό? Έλεγχος. Δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν γίνεται έλεγχος, αν εγώ μπαρκάρω στραβά, εφόσον δεν με γράφει η τροχιά, που θα συνεχίσω να μπαρκάρω στραβά. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι. Αν ελεγχθούν οι παραλίες, μέσα σε 2 μέρες εφαρμόζονται ο νόμος. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι πολύ εύκολο αυτό να λυθεί. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει βούληση? Όχι. Υπάρχει μεγάλη πίεση η οποία ασκείται από διάφορους παράγοντες. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι. Εικασίες δεν μπορώ να κάνω. Αλλά τα εντεταλμένα όργανα που είναι η παραθαλάσσια, οι δήμοι και η αστυνομία μπορούν να το λύσουν. Εγώ πιστεύω οι παραλίες Ηπείρου, τις οποίες αναφέρω στην ανακοίνωσή μου, μέσα σε 2 μέρες, αν υπάρχει η θέληση, η επιθυμία ή η δραστηριότητα, η ανάλογη, μπορεί να λυθεί.